προσβλητική για το Δήμο μας, προκλητική. Πάντα ήταν προκλητικός και δεν είναι πρόσφατο αυτό. Και όλοι μας φέρουμε τις ευθύνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν ολιγόρησαν ή αν δεν βρήκαν τα κατάλληλα μέτρα οι προηγούμενες διοικήσεις, ότι πρέπει να πάμε τώρα και να του χαρίσουμε τις οφειλές του. Καταρχάς, γιατί μετά από 30 χρόνια είναι σαν να του τα χαρίσουμε. Να δίνει χίλια. Συγγνώμη, αφήστε να τοποθετηθώ. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ο κύριος Γεωργακόπουλος είναι εδώ, που είμαστε επί ξένου το 1900 και πήγαμε και λέει θα βγάλω την καραμπίνα να σας σκοτώσω, μας έλεγε ο συγκεκριμένος. Είναι πρόκληση, είναι προσβλήση. Πήγαμε και τον γράψαμε. Λοιπόν. Κύριε Πέτσα, θέλετε να μας πείτε τι προτείνετε εσείς να κάνουμε με άκρη. Βεβαίως. Εγώ τη θεωρώ λοιπόν την πρόταση αυτή χαριστική, προκλητική και προσβλητική για το Δήμο μας, την αξιοπρέπειά μας. Ο Δήμος προτιμώ δηλαδή και εγώ να μην πάρουμε τίποτα, αλλά να προσπαθήσουμε να τα εισπράξουμε παρά να τα χαρίσουμε. Έτσι, τουλάχιστον θα είμαστε αξιοπρεπείς. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορούμε να δούμε. Κύριε Πανούση, θέλετε να πάρετε τον λόγο, θα περιμένετε να τελειώσει ο κύριος Πέτσας και θα τον πάρετε. Επειδή έχουν θεσπιστεί αυστηρότερα μέτρα και όπως είπα, όταν χρωστάει κάποιος έχει οφειλή στην εφορία, στο δημόσιο, έχει οφειλή στο δημόσιο, ασκείται ποινική δίωξη πάνω από 5.000 ευρώ και εδώ είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο από το 5.000 ευρώ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα μέσα για να τον πιέσουμε να πληρώσει. Μπορεί να πάει κάποιος να επιτόπου με την αστυνομία και να εισπράττει τα χρήματα από τους πελάτες, στο ταμείο, δίπλα. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό, σε ιδιώτες. Λοιπόν, εμείς κυρία Πανούση, προηγουμένως ο κύριος Διαμαντής έλεγε ότι εσείς εξυγειάνετε και τα λοιπά και πήγε την αποθήκη που είχε ο άλλος να του βγάλει τα πράγματα. Εντάξει, αυτό λοιπόν το ζήλο να τον δείξετε και στο μεγάλο επιχειρηματία που είναι ο κύριος Κακέτσης. Και όχι στους μικρούς και στους, γιατί φανταστείτε, όχι φανταστείτε, τι θα πει ο μικροεπιχειρηματίας που το πιέζουμε να μας πληρώσει. Να καταβάλει τις οφειλές του και τον απειλούμε εδώ με κατασχέσεις. Άλλος χρωστάει 100 ευρώ και του στείλει η οικονομική υπηρεσία ότι θα του κάνει κατάσχεση για 100 ευρώ. Λοιπόν, και ξέρουμε τα έσοδα του καθενός. Έτσι, της κάθε επιχείρησης και τις δυνατότητες που είχε ένας μικρός, τον οποίο τον πιέζουμε, και τον άλλον τον μεγάλο επιχειρηματία που εισπράττει εκατομμύρια και τον αφήνουμε να μας υποδεικνύει αυτός τους όρους ρύθμισης.